Παρακαλώ. Σχέση με το νομοσχέδιο, δεν θα επανέλθω σε όσα έχουμε εξαντλητικά συζητήσει, όμως θα ήθελα να επισημάνω έναν παντελώς αυθαίρετο συλλογισμό πάνω στον οποίο οικοδόμησε ουσιαστικά όλη την επιχειρηματολογία της η κυβέρνηση, αλλά και τα στελέχη της, οι βουλευτές της κυβερνούσης παράταξης, για την ουσιαστική κατάργηση βασικών δικαιωμάτων και θετικών θεσμών του σοφρονιστικού δικαίου, αυτό της άδειας των κρατουμένων και της μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές. Επαναλαμβάνεται συνεχώς ότι με αυτόν τον τρόπο θέλετε να δώσετε τέλος στην κατάχρηση των αδειών και μόνο, να επιτρέπετε αυτή μόνο σε όσους δείχνουν διάθεση για επανένταξη, σε όσους κάνουν καλή χρήση αυτής. Μα αυτό που προκύπτει, από πού προκύπτει πραγματικά με βάση το κριτήριο, το οποίο, το οριζόντιο κριτήριο που θεσπίζεται για τη χορήγηση των αδειών, είναι ακριβώς το αντίθετο κάνετε. Δηλαδή, επί δικαίων και αδίκων, βάζετε ένα ανώτατο όριο πραγματικής έκτησης ποινής που δεν κάνει διάκριση με αυτούς που δεν παίρνω στη διαδικασία να απαντήσω αν ισχύει αυτό που λέτε ότι δεν γίνεται σωστή χρήση της άδειας, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται διάκριση όταν στερείται ένα τέτοιο δικαίωμα από ανθρώπους που δεν κρίνονται με βάση την συμπεριφορά τους, αλλά με βάση το πόσο χρόνο έχουν παραμείνει στις φυλακές. Άρα πρόκειται για ρυθμίσεις που τελικά δημιουργούν πιο εκρηκτικές συνθήκες, αλλά τελικά ανακυκλώνουν και την τιμωρητική εξοδοτική λογική που διευκολύνει την υποτροπή και όχι την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία. Σε σχέση τώρα με τις ρυθμίσεις που αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης, η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, αν θέλετε, επιβεβαίωσε την ανησυχία μας για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης για να δώσει ουσιαστική ολοκληρωμένη λύση στην πραγματική προστασία και εξασφάλιση των κατάλληλων συνθήκων διαβίωσης ανήλικων παιδιών. Πρώτα, αφενός σε σχέση με την τροπολογία, δεν είναι λογικό και πρέπει να επιλύονται τα άμεσα ζητήματα φιλοξενίας και στέγασης των ανηλίκων, όμως δεν είναι πραγματικά κατανοητό γιατί αυτές οι αρμοδιότητες αφαιρούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο κατεξοχήν αρμόδιο τομέα για τις προνοιακές δομές που έχει και την ανάλογη εμπειρία και μεταφέρονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Όμως αυτό που περισσότερο μας ανησύχησε από την τοποθέτηση του κ. Υπουργού είναι ότι η παρουσίαση ως τις κατάλληλες δομές για να φιλοξενηθούν ασυνόδευτοι ανήλικοι τα κλειστά κέντρα που είτε κατασκευάζει είτε που έχει σκοπό να κατασκευάσει στα νησιά. Να του διαμηνήσουμε και με αυτή την ευκαιρία ότι παρά τις συμφωνίες που επιδιώκει να κάνει με ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, συνολικά οι κάτοικοι των νησιών και ιδίως της Λέσβου, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο νομίζω το προηγούμενο διάστημα, δεν αποδέχονται το να συνεχίσουν να είναι τα νησιά, οι φυλακές ανηλίκων και άλλων προσφύγων, δεν αποδέχονται να παραμείνουν τόπος κράτησης χιλιάδων εγκλωβισμένων μεταναστών. Και σε σχέση με αυτό και κλείνω, σε σχέση με την τροπολογία που αφορά την Frontex, έχουμε ξεκάθαρα αντίθεση με την τροπολογία αυτή, γιατί πραγματικά η Frontex είναι πάνω απ' όλα ένας οργανισμός καταστολής που έρχεται, αν θέλετε, αυτό ακριβώς να επιβλέψει, το πώς θα διατηρηθούν, πώς θα συνεχίσει να είναι τα νησιά μας ο χώρος εγκλωβισμού αυτών των προσφύγων, πώς θα προστατευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την μεταφορά όλων αυτών των ανθρώπων στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Το ένστολο προσωπικό της Frontex υπηρετεί ήδη τη χώρα μας και εμπλέκεται και με τα δικά του μέσα και, στην φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων στις επιχειρήσεις. Είναι γνωστό και ελέγχεται η συμμετοχή αυτών των σωμάτων σε παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων προς την Τουρκία. Η ίδια η Frontex έχει ανακοινώσει ότι διεξάγει έρευνα ως προς αυτές τις καταγγελίες. Τώρα, σε σχέση και με την τροπολογία, ο οπλισμός και τα πυρομαχικά που αιτείται να λάβει από την ελληνική αστυνομία, το προσωπικό της Frontex, έχουν βασικά επιθετικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται για αλεξίσφαιρα γυλαίκα, αλλά κυρίως για πιστόλια, ράβδους, χειροβομβίδες, κρότου λάμψης, δακρυγόνα και ό,τι άλλο όπλο. Ο εξοπλισμός αυτός προδικάζει ενεργότερη συμμετοχή στον κατασταλτικό έργο στα σύνορα και βέβαια ένταση της καταστολής κατά των προσφύγων και μεταναστών. Με δεδομένο ότι το ένστολο προσωπικό της Frontex προέρχεται από διάφορες χώρες
με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης στον οπλισμό, αλλά και διαφορετική νοοτροπία στο δόγμα καταστολής, διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας. Κατά τη γνώμη μας, ακόμα και αν υπάρξει μια κοινή εντολή της Frontex για τον τρόπο δράσης, αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα στην πράξη για το πώς το κάθε μέλος αυτής θα λειτουργήσει. Και βέβαια, το γεγονός ότι οι ένστολοι αυτοί και τα ένοπλα στελέχη αυτά έχουν ειδική προστασία και δοσιδικία για τις δράσεις τους, για να πολλούς προβληματισμούς για το πώς αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι και θα κάνουν χρήση του κατασταλτικού τους έργου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε ρυθμίσεις που βεβαιώνουν τη συνέχιση της παραμονής της Frontex στη χώρα μας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από έναν μηχανισμό που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιλέγει να διατηρεί τη χώρα μας ως αποθήκη ψυχών. Δεν ήρθαν ούτε να υπερασπιστούν τα σύνορά μας, ούτε βέβαια να τα διασφαλίσουν. Γι' αυτό θα την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.